είσαι περήφανος για τις παραδόσεις και την ιστορία του τόπου σου και να ανλείς αυτοπεποίθηση από την πλούσια κληρονομιά, ιδιαίτερα μιας χώρας σαν τη δική μας που γέννησε τη δημοκρατία, μιας χώρας που ενέπνευσε και εμπνέει την κλασική και τη σύγχρονη κριτική σκέψη και διαχρονικά αποτελεί αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού στις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Αυτό είναι πατριωτισμός. Να έχεις αυτοπεποίθηση για την χώρα σου. Όχι να είσαι φοβικός και περίκλειστος και να υψώνεις τύχη και να παίρνεις ασπίδες απέναντι σε μια μικρή γειτονική χώρα. Όχι να αναζητάς συνωμοσίες και αόρατους εχθρούς. Να κυνηγάς μάγισσες. Να κερδοσκοπείς με τα πατριωτικά αισθήματα των άλλων. Πατριωτισμός είναι επίσης να γνωρίζεις και να τιμάς την ιστορία αυτών που έπεσαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι με τη σημαία στο χέρι. Με τη γαλανόλευκη που ανέμιζε στα χωριά και τις πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας του ΕΑΜ που έδιωξε τον κατακτητή πριν τον εμφύλιο πόλεμο. Γαλανόλευκη που τύλιγε στις πλάτες του ο Γρηγόρης Λαμπράκης, οργώνοντας ολόκληρη την Ελλάδα για την ειρήνη και τη δημοκρατία πριν πέσει νεκρός από τους Κοντζαμάνιδες λίγο παραδίπλα από αυτό εδώ, από αυτήν εδώ την αίθουσα. Την γαλανόλευκη που σήκωσαν ψηλά στην πύλη του Πολυτεχνείου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της αντιδικτατορικής πάλης πριν βαφτεί με το αίμα τους όταν το τάγκ γκρέμιζε την πύλη. Και πατριωτισμός είναι να μην σωπαίνεις απέναντι στο τέρας την απειλή του φασισμού, να σηκώνεις ανάστημα απέναντι σε αυτούς που ντροπιάζουν τη σημαία κρατώντας τη με τα χέρια βουτυγμένα στο αίμα των αθώων και των αδύναμων. Απέναντι σε αυτούς που στο ένα χέρι κραδένουν τον ήλιο της Βεργίνας και στο άλλο έχουν πάνω στο δέρμα τους τον αγκύλωτο σταυρό. Πατριωτισμός, όμως, πολίτες της Θεσσαλονίκης, είναι να είσαι θεσσαλονικιός πολίτης αυτής της πόλης και να απαντάς στους φασίστες που σκορπίζουν το μίσος και τον διχασμό στην πόλη με τα ονόματα των 147 σφαγιαστέντων από τον Σούπερ και τους ταγματασφαλίτες στο Χορτιάτι το 1944. Να τους απαντάς με τον επιτάφιο του Ρίτσου που γέννησε η εικόνα της μάνας που θρυνεί πάνω από το δολοφονημένο της γιο το Μάη του 36, πάλι λίγα μέτρα μακριά από εδώ που είμαστε εμείς σήμερα. Να τους απαντάς με την πρώτη σκηνή στο εργοστάσιο, θυμάστε, από τις μέρες του 36 της ταινίας του Αγγελόπουλου. Να τους απαντάς με τη μνήμη, την ιστορία, τα πεπραγμένα των αγώνων του λαού αυτής της πόλης, αυτής της περήφανης πόλης της Θεσσαλονίκης, της πόλης των δημοκρατικών αγώνων. Πατριωτισμός, τέλος, είναι να μην ξεχνάς την ιστορία της σύγχρονη του τόπου σου. Να μην ξεχνάς την Κύπρο και αυτούς που την πρόδωσαν. Εθνικόχρονες δήλωναν και αυτοί τότε. Αυτοί που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και την γέμισαν με φυλακές και τόπους μαρτυρίου στο όνομα δήθεν της σωτηρίας της πατρίδας.